Φωτιά έχει πάρει το κόστος για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης της Κρήτης, καθώς η κατάσταση είναι οριακή. Οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση είναι αλυσιδωτές, με τις δημοτικές αρχές να σηκώνουν τα χέρια ψηλά μπροστά στην κατάσταση που επιδεινώνεται καθημερινά όλο και περισσότερο. Εκτός το ότι η ενέργεια την οποία χρησιμοποιούμε έχει πάει στον ουρανό και ιδίως στις ΔΕΙΑ πλέον η κατάσταση είναι αφόρητη, δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το τιμολόγιο και αυτό το κόστος η καμία επιχείρηση. Επιπλέον έχουμε επιπτώσεις στα δημόσια και δημοτικά έργα, διότι και εκεί υπάρχουν ανατιμήσεις, οι εργολάβοι αδρανοποιούνται. Μάλιστα γίνεται κάθε προσπάθεια σε δύσκολη οικονομική συγκυρία με την ακρίβεια να γονατίζει τα νοικοκυριά να μην μετακυλήσει το κόστος στους δημότες. Ωστόσο, επειδή οι ΔΕΙΑ δεν διασφαλίζουν μόνο πόσιμο νερό αλλά και την άρδευση, το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόβλημα στην πληρωμή των λογαριασμών. Υπάρχουν ΔΕΙΑ όπως είναι η ΔΕΙΑΒΑ του Δήμου Πλατανιά, η οποία έχει πάνω από 60 με 70 αντιλιοστάσια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Διπλές αντλήσεις, προωθητικά, χώρια της απώλειας λόγω της παλαιότητας των δικτύων. Οι τιμές της άρδευσης του νερού αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στον Ιούνιο να μην έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην πληρωμή των λογαριασμών. Θα πείτε, πιο εύκολος τρόπος είναι να βάλεις αύξηση στα δημοτικά τέλη ή στις ΔΕΙΑ. Αλλά αναφερόμαστε σε κοινωνίες που ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια με μια παραταμένη κρίση. Φανταστείτε τώρα αυτό το κόστος το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, το κόστος διαχείρισης και στην κίνηση των οχημάτων παρατηρείται, αλλά παρατηρείται και στις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, με την αποχέτευση, την άρδευση, γιατί το κόστος έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά. Οι ΔΕΙΑ ζητούν οριζόντια ενίσχυση πριν φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Οι 200.000 έχουν γίνει πάνω από 450.000 και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το επόμενο διάστημα που θα αυξηθεί η κατανάλωση. Άρα, αντιλαμβάνεστε, πάμε και σε άλλες κατηγορίες και κλίμακες χρέωσης. Είναι σίγουρο ότι μέχρι τον Ιούνιο αυτό το πράγμα θα σκάσει. Όπως προειδοποιούν οι Δήμοι, πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο το επόμενο διάστημα θα γιγαντωθεί.